Ευχαριστώ και τον κύριο Καμένο. Η συζήτηση η οποία γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό για την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και για την επίλυση του ονοματολογικού της γείτονος χώρας έχει ένα χαρακτηριστικό ανατροφοδοτούμενο και έχει και ένα χαρακτηριστικό μιας κατοφερούσης πείρας σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εντάξει, ακούσαμε διάφορα κινδυνολογικά, φτάσαμε να διαβάζουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει Καταλωνία η Ελλάδα. Δηλαδή τι, έχει στο μυαλό του την Μακεδονία ως μια χώρα η οποία κατοικείται από κάποια άλλη εθνική ομάδα η οποία θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί και η Συμφωνία των Πρεσπών ανοίγει το δρόμο στην ελληνική Μακεδονία, τους Έλληνες Μακεδόνες να μην είναι πλέον Έλληνες, να γίνουν Μακεδόνες και να ανεξαρτητοποιηθούν. Τέτοια πράγματα πήγε και είπε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης στους διεθνείς συνομιλητές του, αποδεικνύοντας ότι στο σημείο αυτό η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε έναν επιχειρηματολογικό, θα τον έλεγα έτσι, κατήφορο. Φτάσαμε όμως σε αυτό το σημείο μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες κατά τη διάρκεια των οποίων γενιές ολόκληρες διπλωματών μας, ήταν εδώ ο κύριος Κουμουτσάκος τώρα, ένας από τους αξιόλογους διπλωμάτες της γενιάς του, που και εγώ ως δημοσιογράφος παρακολουθούσα αυτά τα θέματα και την δραστηριότητά τους, όλη αυτή η λεγόμενη σχολή μου Μολυβιάτη, η οποία τι έκανε. Στην πραγματικότητα, επί 40 χρόνια, όλα τα θέματα γιωμένα, όλα τα θέματα σε ακινησία, όλα τα θέματα παρατημένα στον πανδαμάτορα χρόνο ή στην γενική επίκληση ότι κάποια στιγμή θα είναι καλύτερες οι συνθήκες και όπως όλοι αντιλαμβανόμασταν μέσα από την εμπειρία, κάθε φορά οι συνθήκες ήταν χειρότερες. Επί δεκαετίες παρακολουθούσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τους διπλωμάτες μας, να δίνουν τη μάχη για το ταμπελάκι και να βγαίνουν μετά και να βγάζουν ανακοινώσεις. Μεγάλη εθνική επιτυχία, διότι ήταν η Σκοπιανή εκεί και κατόπιν επιμονής μας άλλαξε το ταμπελάκι και δεν έλεγε Μακεδονία και έλεγε Φύρο, φύγαν από το τραπέζι, όχι. Άλλαξε κάτι, όχι. Δίναμε ενώ είχαμε ανοιχτό το Κυπριακό, ξοδεύαμε όλο το διπλωματικό μας κεφάλαιο σε σκιαμαχίες. Η αποκορύφωση, δεν ξέρω, ίσως κάποιοι εκ των συναδέρφων να θυμούνται έναν αγώνα μπάσκετ όταν έπαιζε η Εθνική Ελλάδος με την εθνική της γείτονος χώρας και επειδή οι διοργανωτές διοργάνωσης γράφαν ΜΑΚ εκ του Μακεδονία, το ελληνικό κανάλι προτίμησε να βάλει να το πατσάρει με ένα παρκέ το ΜΑΚ, με αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα να παίζει με τον κανένα και ευτυχώς που κέρδισε και δεν ιτήθηκε από τον κανένα. Με αυτού του είδους την εξωτερική πολιτική είναι προφανές στον σημερινό πολύ σύνθετο κόσμο δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει ένα νέο κορδώνει αυτό των κινδύνων από την μη εφαρμογή της συμφωνίας. Τι θα γίνει αν το ένα, τι θα γίνει αν το άλλο, όπως και τον κύριο Κουμουτσάκο και τον κύριο Σταμάτη, διάφορους συναδέρφους που βάλαν τέτοιου είδους επιφυλάξεις. Τι θα γίνει. Το ένα είναι να εφαρμοστεί η συμφωνία 140 χώρες που τους έχουν αναγνωρίσει ως Μακεδονία, θα τους ξαναγνωρίσουν και θα τους αναγνωρίσουν ως Βόρεια Μακεδονία. Μην νομίζετε ότι αυτό μετά θα είναι πάλι ανατρέψιμο, δηλαδή αν αποφασίσουν ότι όχι, εντάξει, τώρα λεγόμαστε Μακεδονία, ότι ξανά 140 χώρες θα ξεκινήσουν μια ιστορία να τους ξανααναγνωρίζουν. Άρα αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει. Και αν ακόμα όμως υπήρχε αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει μόνο ένας τρόπος με τον οποίο οι λαοί μπορούν να συνεργαστούν και να έχουν καλές σχέσεις. Αυτό είναι να αναδεικνύουν κυβερνήσεις οι οποίες είναι σε αυτή την αντίληψη συνεργασίας. Προφανώς, εάν και στις δύο χώρες επικρατήσουν οι ακραίες εθνικιστικές δυνάμεις, καμία συμφωνία και καμία ρύθμιση δεν μπορεί να εξασφαλίσει τίποτα. Το θέμα είναι να υπάρχει η πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χαρακτηριστικό του ΝΑΤΟ και γιατί υπήρξε αυτή η επιμονή, κανένας και σίγουρα κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ είναι κάποια δύναμη ειρήνης. Είναι ένας πολιτικοστρατιωτικός συνασπισμός που προωθεί τα συμφέροντα των μελών του και κυρίως των μεγαλύτερων μελών του. Δεν είναι ούτε μηχανισμός σταθεροποίησης γενικά. Μπορεί όμως να λειτουργήσει ως μηχανισμός σταθεροποίησης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Η ανάλυση την οποία κάνουμε εμείς λοιπόν είναι ότι στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και με βάση το ελληνικό συμφέρον, που δεν θέλει μεγάλες Βουλγαρίες, μεγάλες Αλβανίες, ανησυχεί για τα Βαλκάνια, δεν θέλει να ξεκινήσει το ξύλωμα του πουλόβερ από τα Βαλκάνια και ακόμα περισσότερο δεν θέλει να ξεκινήσει
ξεκινήσει το ξύλωμα του πουλόβερ στα σύνορά μας. Άρα η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, άσχετα με τον γενικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ, έχει έναν τοπικό σταθεροποιητικό χαρακτήρα. Είναι απολύτως προφανές ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα φανεί εάν και από ό,τι φαίνεται θα ισχύσει οι δύο πλευρές θα κατορθώσουν να περπατήσουν το μονοπάτι της ειρήνης και της συνεργασίας. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται, όπως είπα και προηγουμένως, στις δύο χώρες να υπάρχουν στις κυβερνήσεις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν στην ειρήνη και στη συνεργασία. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Είναι προφανές ότι η ψήφος μου είναι θετική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρίτσι. Ο κύριος Καμένος τώρα, συγχωρείτε για την αλλαγή.